Ε, κύριο Κίρτσο, Ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και εκ μέρου του ΣΥΡΙΖΑ και του εαυτού του, βεβαίω πάντοτε, τον κύριο Ξιδάκη, καθώ επίση και τον ε, κύριο Χρήστο Πετράκο, ο οποίο είναι ε, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή τη Δημοκρατική Αριστερά. Καλησπέρα. Μου γράφει μήνυμα και θα το βρω ευθύ αμέσω. Ακροάτρια, μου έχει μείνει από το ραδιόφωνο, δηλαδή τηλεθεάτρια, λέει: Σε παρακαλώ, ρώτα τον Κυρίτσι, ουσιαστικά εγώ θα ρωτήσω όμω τον Ξιδάκη, πώ θα φορολογήσουν του πλούσιου. Δηλαδή, με ποιο τρόπο φοροδιαφεύγουν οι πλούσιοι και πώ θα εξαλείψουν ή θα παρακάμψουν τον τρόπο αυτό εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα αναγκάσει, Φερρυπίν, ο ΣΥΡΙΖΑ κάποιον πλούσιο να βάλει ελληνική σημαία στα πλοία του ή στη θαλαμιγό του για να πληρώσει φόρο. Ή θα του εμφυσίσουν τον πατριωτισμό. Και αν δεν το κάνουν, αν συνεχίσουν οι πλούσιοι να βρίσκουν νομικά τρίκ για να αποφεύγουν του φόρου, θα του αναγκάσουν <ΣΣΣΣ> με κάποιο τρόπο. Κύριε Ξηδάκη, Όλο αυτό είναι πέντε εξηρωτήσεις μαζί Είναι βασικά μία Εγώ. Είναι η τελευταία Ότι λέτε θα φορολογήσουμε τον πλούτο Ο πλούτος βρίσκει τρόπο Ο πολύ μεγάλος πλούτος Να, να κρύβεται Ή να ε, αναχωρεί από τη χώρα Εσείς τι θα κάνετε ε, Καταρχάς ε, Δεν είναι δυνατόν ε, να κρυφτεί Ο βήχας, ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβονται Υπάρχουν mm. Ακόμη και οι offshore στην, ε, Οι άνθρωποι οι ειδικοί στην εφορία μεγάλου πλούτου και στη φυσία στον πύργο. Ξέρουν ποιοι έχουν τις offshore στις οποίες έχουν κρεμάσει πολυτελείς κατοικίες, πολυτελή αυτοκίνητα. Υπάρχει τρόπος να συλληφθεί αυτός ο πλούτος και να πληρώσει τον νόμιμο φόρο. Δεν θα πάει να του το κεφάλι το σπίτι, αλλά αν έχει ένα σπίτι που Για κάνει ένα δηλαδή εκατομμύριο δε. και δηλώνεται σε μια offshore και δεν πληρώνει τίποτε, αυτός που είναι Δεν μόνο, είναι νόμιμο αυτό. Ε, είναι εν μέρη νόμιμο υπάρχει ένας τρόπος που εφαρμόζουν όλες οι πολιτισμένες κοινωνίες της Δύσεως, ένας ε, άνθρωπος που είναι μόνιμος κάτοικος σε μια χώρα, να πληρώνει κάποιο φόρο για τα, για τα υπάρχοντά του, για την περιουσία του που έχει σε αυτή τη χώρα. Είναι απλά πράγματα, αυτά που κάνουν, εφαρμόζουν οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, mm -hmm. δεν είναι... Και να προσθέσω κι εγώ κάτι σε αυτό. Παρακαλώ. Ε, Μόλις, το, το, μόλις γύρω, το, ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Ε, δεν υπάρχει κανένας, ε, κανένα σχέδιο ή κανένα όραμα, ούτε κανείς έχει εξαγγείλει απεινής διωγμού σε ανθρώπων οι οποίοι είναι έντιμοι και πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Οι άνθρωποι που δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και έχουν όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία, αυτά τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους, υπορήφιμος πολιτισμός ε, του Καγιέν και της ε, Βίλλας ε, στα Θέρετρα, να δούμε γιατί δεν πληρώνουν φόρους. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ξέρουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εφορία μεγάλου πλούτου, έχουν καταγεγραμμένα τα πάντα. Βεβαίως έχουν. Και γιατί δεν τα ελέγχουν. Δύο λεπτά. Αυτό τώρα. Αυτό είναι η πολιτική Υπά... βούληση. Υπά... Δύο λεπτά. Υπάρχουν, υπάρχουν πολιτικέ παρεμβάσει ή, ή δεν ίδιοι... κάνουν καλά τη δουλειά. Οι ίδιοι προεκλογικώ. Τι από τα δύο. Ε, ε, δύο λεπτά, να το δούμε. Η... Ε, σε όλη τη διάρκεια του 2013 είχαν ολοκληρώσει 10-20 υποθέσεις. Mm -hmm. Στη διάρκεια του 2014 οι υποθέσεις πήγαν στις 50-60. Οι άνθρωποι δουλεύουν στις υπηρεσίε υποστελεχωμένα με πολύ ισχνή νομική υποστήριξη και έχουν απέναντί τους ανθρώπους ιδιώτες, οι οποίοι φοροδιαφεύγουν προφανώς, με εξαιρετική νομική υποστήριξη, με μεγάλα δικηγορικά γραφεία και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν τους υποστηρίζει το κράτος τόσο απλά. Κύριε το κράτο από τη μια φωνάζει ότι θα πατάξει τη φοροδιαφυγή και από την άλλη την αφήσει να, να φουντώνει. Είναι το ίδιο με, την μεγάλη, ε, φορο, ε, με, το λαθρεμπο, με τη λαθρεμπορία πε, καυσίμων και του διαφυγόντε φόρου. Κύριε Κύριτσο, έρχομαι σε εσά. Γιώργο, κάτι ήθελε να πει. Ε, όχι, όχι. Ήθελα να πω αυτό το οποίο είπε Οραία. στο τέλο ο Νίκο, αναδιατυπώνοντα το λίγο Εντάξει, ότι όχι. το κράτο έχει ναι. τη δυνατότητα, αρκεί η πολιτική εξουσία που η επόμενη θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και θα έχει την πρόθεση να σκύψει πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν. Οι σημερινοί απλώ δεν θέλουν, Κύριε Κίρτσο.